Στιούαρτ σε ερώτηση δημοσιογράφου που είχε ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και για τα τεκτενόμενα στην Κύπρο και επί της ουσίας φαίνεται να κρατάει ίσες αποστάσεις όσον αφορά τι γίνεται στην νεκρή ζώνη. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και μετά θα έχουμε το σχόλιο της κυβέρνησης. The UN believes that it is possible to find a mutually acceptable solution to this problem. We have not given up after 60 years. We are marking 60 years in Cyprus in March, which is a very unhappy anniversary, and it's a reminder that this problem has gone on far too long. We are facing increased tensions, and what that means is that we have had violations to the buffer zone on both sides, and in fact there's been an escalation in recent months, which is well described in the SG's report. That is a no-win situation, but it just escalates tensions and creates problems for everybody. Βίκτορας Παπαδόπουλος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, διευθυντής γραφείου τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθμό. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, είδατε τον κύριο Στιούαρτ, τον ακούσατε. Είπε χαρακτηριστικά, έγινε παραβίαση των όρων και από τις δύο πλευρές. Είναι δυσαρεστημένη η Λευκοσία από αυτή την τοποθέτηση? Κοιτάξτε, κύριε Σαββά, κάποιες ενέργειες δεν μπορούν να εξισωθούν με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, η φυσική αντιπαράθεση, η επίθεση που εδέχθηκαν οι ειρηνευτές στην Πύλα και τις είδαν όλες τους δέκτες μας και τα οχήματά τους για να επιβληθούν τα συμπερισμένα από το καθολικό καθεστώς, δεν μπορούν να εξελιχθούν με οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν μπορεί να λέγεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν παραβιάσει την νεκρή ζώνη. Εμείς θέλουμε να προστατευτεί και να διασφαλιστεί το καθεστώς της νεκρής ζώνης και θέλω μια δίκαιη και ορθή αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων. Είναι γεγονός ότι και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα καταγράφονται παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη, όχι κατά λεπτομερή τρόπο όπως εμείς θα θέλαμε. Θα θυμίσω και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά είναι μέσα στην πάγια τακτική των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Αυτό γίνεται. Να τηρείται μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Όμως, να επαναλάβω ότι κάποιες ενέργειες του τουρκικού καθεστώτος δεν μπορούν να εξισωθούν με οτιδήποτε άλλο. Ναι, παρ' όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, η τοποθέτηση του κύριου Στιούαρτ την ακούσαμε όλοι και τη διαβάσαμε όλοι. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση πάνω σε αυτή την τοποθέτηση? Ήταν και σε ερώτηση, αν θέλετε, από τουρκικής πλευράς. Σωστά. Πολύ καλά σχεδιασμένη και διατυπωμένη. Ναι, σωστά. Και είναι πολύ θετικό ότι το διαπιστώνετε. Από την πρακτορία να το δούμε. Είναι πολύ... η κυβέρνηση πώς θα αντιδράσει σε αυτά, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, συζητούμε με τον κύριο Στιούαρτ συνεχώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντηση που είχε πριν πάει στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο σε αυτό το θέμα. Και στο πώς τα Ηνωμένα Έθνη προτίθονται να αντιδράσουν στην συνολική παραβίαση εντός της νεκρής ζώνης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, όλη αυτή την οργανωμένη προσπάθεια των Τούρκων να αμφισβητήσουν πρώτα απ' όλα το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Νεκρή ζώνη, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, είναι η περιοχή ανάμεσα στις δύο γραμμές κατάπαυσης του πυρός. Στην Κύπρο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει κατάπαυση του πυρός και υπάρχουν δύο γραμμές κατάπαυσης του πυρός. Ανάμεσα στις δύο αυτές γραμμές κατάπαυσης του πυρός είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα και με τους διεθνείς κανόνες και την διεθνή νομοθεσία, κύρευσε σε συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη να παραχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη τον έλεγχο αυτών των περιοχών ως Κυπριακό κράτος για να γίνεται η επιτήρηση. Βλέπουμε, είμαστε μάρτυρες στο τελευταίο διάστημα μιας γενικευμένης προσπάθειας από τουρκικής πλευράς να αμφισβητηθεί αυτό το καθεστώς για να γίνουν ξεχωριστές συμφωνίες στο τέλος της ημέρας. Ναι. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν οι Τούρκοι και το κατοχικό καθεστώς,
των δύο χωρισμάτων. Κύριε Παπαδόπουλε, οι ερωτήσεις. Οι δικές μας, για να ολοκληρώσω. Ναι. Οι διπλωματικές, οι οποίες έχουν επιτυχία, όπως στην περίπτωση της Πύλας, αλλά και επί του εδάφους, και αυτές που φαίνονται και αυτές που δεν φαίνονται, έχουν δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα, καταρτήσουν τους στόχους τουρκικού καθεστώτος, του κατοχικού καθεστώτος ανέφικτος, και δεύτερο, να υπάρξει η ασφάλεια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων αυτών των περιοχών. Μάλιστα. Θα αντιδράσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτά που είπε ο κύριος Colin Stewart? Αυτό σας ρώτησα. Όχι για τις ενέργειες διπλωματικές. Πολύ καλά μας είπατε, μας τα επαναλάβετε, αλλά θα συνομιλήσει. Σας έχω μεταφέρει και ήδη την θέση της κυβέρνησης. Ναι, της Δημοκρατίας. Θα επανέλθει, να το θέσω διαφορετικά τότε, θα επανέλθει στον κύριο Στιούαρτ η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Θέλω να σας πω, κύριε Σάβα, όμως, ότι πέρα από αυτόν αναμένουμε και την αντιπρόσωπο, την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για να ξαναξεκινήσει μια διαδικασία εξέβρεσης κοινού λάθους για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, για να διερευνηθεί κατά πόσο μπορούμε να επαναρχίσουμε τις συνομιλίες από εκεί που έμεινα, ώστε όλη αυτή η ανώμαλη κατάσταση να επιληθεί. Όλα αυτά που συζητούμε τώρα και προηγουμένως είναι απόρρια μιας ανώμαλης καταστάσεως που διατηρείται εδώ και 50 χρόνια λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Και αυτή η ανώμαλη κατάσταση αντιμετωπίζεται με διπλωματικά και άλλα μέσα σε πολλές των περιπτώσεων και συνεχώς τα τελευταία 50 χρόνια. Όμως οριστική αντιμετώπιση και αποτροπή των σχεδιασμών της Τουρκίας είναι η επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, 30 του μήνα η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μαζί με την κυρία Κουεγιάρ. Πριν από τις 30 του μήνα θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για τους Τουρκοκυπριούς που έχουν ετοιμαστεί. Η Δημοκρατία προτίθεται, το έχει πει και στη συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο, ότι προτίθεται να ανακοινώσει μόνο μερός κάποια μέτρα που είναι προς όφελος των Τουρκοκυπρίων, των συμπατριωτών μας. Mm-hmm. Γιατί έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι στον δρόμο για την λύση του Κυπριακού θέλουμε και έχουμε συμμάχους τους Τουρκοκυπρίου. Ναι. Θα ανακοινωθούν πριν τις 30 Ιανουαρίου. Δεν είναι ξένο σώμα, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Οι Τουρκοκύπροι είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Μέρος του λαού μας, και θέλουμε όλους εκείνους τους Τουρκοκύπριους που οραματίζονται την λύση του Κυπριακού να παλέψουν για αυτή. Θα ανακοινωθούν πριν τις 30 Ιανουαρίου. Ακριβώς πότε θα ανακοινωθούν, κυρία Σάβα, δεν μπορώ να σας πω. Λοιπόν. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας θα αποφασίσει, αλλά εκτιμώ ότι με την έλευση της κυρίας Κουριά στην Κύπρο, τα μέτρα θα είναι ανακοινωμένα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ και πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Πάμε στην αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι απανωτά τα χτυπήματα κατά της αρχής ηλεκτρισμού. Κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, δεν σταματάνε οι κλοπές. Τώρα έκλεψαν πόσα, 900 καλώδια. Τι έκαναν ακριβώς, κυρία Παπαδοπούλου? Μέτρα, 900 μέτρα, μου λέει η Χρήσο.